Να τα πάρουμε προτείνουμε κύριε Τζέι από την αρχή τα πράγματα για να μας εξηγήσετε και για όσους ίσως δεν το έχουν πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό τους τι είναι η ασφάλιση πιστώσεων που αφορά τις εταιρείε. Η ασφάλιση πιστώσεων είναι η ασφάλιση η οποία προστατεύει την επιχείρηση έναντι του κινδύνου της μη πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης μας, ο ασφαλισμένος, ο προμηθευτής, να το λέμε έτσι, εάν υποστεί μια επισφάλεια από τον οφηλέτη του, αν δεν τον πληρώσει ο οφηλέτη τον οποίο έχει πουλήσει υπηρεσίε ή αγαθά με πίστοση, τότε εμεί η ασφαλιστική εταιρεία θα τον αποζημιώσουμε χωρί εκείνο να χρειαστεί να κυνηγήσει τον κακό όπω εξελίχθηκε ο οφηλέτη. Αποζημιώνουμε στο 90% τη απέτηση και σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, άρα όπως λέμε, σε έξι το πολύ μήνες 6, το πολύ μήνυμα από την αρχική ημερομηνία πληρωμή, αποζημιώνουμε εμεί. Δίχω ο ασφαλισμένο να χρειαστεί να κάνει κάτι ένδικο ή εξώδικο εναντίον του οφειλέτη, κάτι το οποίο είναι ευεργετικό, ειδικά για του εξαγωγεί, mm -hmm. οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν κάποιον δικηγόρο να κυνηγήσουν τον πελάτη του στο εξωτερικό. Να ε, δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά το κομμάτι των υπηρεσιών τη ασφάλιση πιστώσεων, γιατί έχει τέσσερι πολύ ενδιαφέροντε πυλώνε στου οποίου ανοίγει. Ε, να το πάρουμε. Από τον δεύτερο γιατί μου φαίνεται ότι είναι πολύ κρίσιμος και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για το περιβάλλον γενικότερη αστάθειας που βλέπουμε να επικρατεί λόγω των κρίσεων που είναι η δυνατότητα ε, αυξημένη πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία mm. αλλά και μια ανάπτυξη εκ του ασφαλού, δηλαδή μια ανάπτυξη με ασφαλείς όρου, Σωστά να το λέω. Είναι σωστό, είναι σωστό. Ε, Φίξατε δύο από τα πιο σημαντικά ευεργετήματα που μπορεί να απολαύσει ο ασφαλισμένο μέσω τη ασφάλεια των πιστώσεων. Το ένα και το πιο ζουμερό, για να πάω από την αρχή προ το τέλο, είναι εκείνο τη χρηματοδότηση. Μέσω τη ασφάλεια των πιστώσεων, μπορεί ο ασφαλισμένο να αποκτήσει πρόσβαση σε ευκολότερη και φτηνότερη χρηματοδότηση. Mm -hmm. Και γιατί αυτό, Διότι αν κάποιο ασφαλίσει τα receivables του, τι πιστώσει του μπορεί εκείνος να τα εκχωρήσει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως χέγγια, ως εξασφαλίσεις, ως collaterals. Και ειδικά αν είναι ασφαλισμένο από την Atradius, η οποία είναι A-rated από του διεθνεί οίκου αξιολόγηση. Συμπεριλαμβανομένη τη Μούντι. Το λέω γιατί είναι πολύ αυστηρό ο οίκο αξιολόγηση. Και AM Best, σωστά, και προσφάτω μα έκανε upgrade η Moody's, Τότε τα collaterals αυτά αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία και είναι πολύτιμα για τα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα. Άρα τα τελευταία Factoring houses, τράπεζες, funds ή και συνδυασμοί αυτών μπορούν να δώσουν στον ασφαλισμένο φτηνότερο και ευκολότερο ε, χρήμα κεφάλαιο κίνηση. Συν το γεγονό ότι, αν κάποιο ασφαλίζει τι πιστώσεις του, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εκείνο να υποστεί μια μοιραία για την εταιρεία του ζημία από επισφάλεια. Άρα στα μάτια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων φιγουράρει πολύ πιο δυνατός και πιο ισχυρό. Θα μπορούσαμε, κυρία Τζέι, να σας ζητήσουμε ένα-δύο παραδείγματα για να καταλάβει κάποιος που μας παρακολουθεί τη σημαντικότητα της ασφάλισης πιστώσεων χωρίς να αναφέρουμε βεβαίω επωνυμίες εταιρεών ή να στιγματίσουμε τις επιχειρήσεις. Μία εταιρεία ελληνική εξάγει Γερμανία γάλα μπορεί λοιπόν να ασφαλίσει τις πιστώσεις της στον α, Γερμανό οφιλέτη και περιμένοντας να πληρωθεί από τον Γερμανό οφιλέτη να εκχωρήσει τα τιμολόγια της τα ασφαλισμένα από εμάς σε μία τράπεζα ή σε ένα factoring house ή σε κάποιον άλλο οργανισμό και να πάρει κεφάλαιο κίνηση γιατί χρειάζεται κεφάλαιο κίνηση, χρειάζεται χρηματοδότηση για να... την καθημερινή λειτουργία. Αυτό είναι η καθημερινότητα όμως, όπως είπατε και εσείς πριν, για την α, ανάπτυξη εκ του ασφαλούς ε, και μιλώντα για Γερμανία και για εξαγωγής, ε, μέσω της ασφάλισης η πετερία μπορεί να βγει στο εξωτερικό, μπορεί να πουλήσει χωρίς να πουλάει on a cash basis, άρα μπορεί να πουλήσει επιπιστώση, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές που μπορούν να πουλάνε μόνο on cash, άρα γίνεται πιο εμπορική, mm -hmm. γίνεται πιο ανταγωνιστική στο εξωτερικό και μπορεί έτσι να ανοίξει τα φτερά τη και να μπει σε νέε αγορέ, νέε χώρε. Και άρα να διεισδύσει και να κάνει τζίρο, όπω λέμε, εκ του ασφαλού. Χωρί να φοβάται μήπως υποστεί κάποια επισφάλεια. Μια εταιρεία η οποία έχει πίσω τη την κάλυψη τη Ατράντιου. Η... Τώρα λέγω την Ατράντιου, καταρχά γιατί έχουμε εσά μαζί μα, αλλά επειδή είστε και A-rated από τη Moody's. Mm -hmm. ε... Ε, μπορεί να λάβει χρηματοδότηση και με πιο ευνοϊκού όρου. Το, το λέω αυτό γιατί ας με, ένα, μια μεγάλη κουβέντα είναι για τα επιτόκια και το κόστο χρήματο, το οποίο αυξάνεται σε απαγορευτικό ε, βαθμό για την ανάπτυξη πιθανά μια εταιρεία. Δυστυχώ ή ευτυχώ έχει επιβληθεί από την α, Ευρώπη και την πολιτική τη ψηλά επιτόκια ω αντιστάθμιση του πληθωρισμού. Ω θεραπεία είναι αυτή η ασφάλιση πιστώσεων, γιατί μπορεί μέσω των collaterals που εμεί προσφέρουμε, των πιστοτικών ορίων προσφέρουμε, να απολαύσουν, όπω είπαμε, πιο φθηνή χρηματοδότηση οι πελάτε μα. Να α, δούμε και κάτι άλλο που ε, προσφέρει η Atradius, που είναι μια δεξαμενή κρίσιμων πληροφοριών. Δηλαδή, εσεί έχετε ένα database ε, με δεδομένα για την... Ε, ποιο είναι ο όρο τώρα εδώ, για την συνέπεια, η οικονομική συνέπεια των α, πελατών σα και άρα μπορείτε να ενημερώνετε για το προφίλ του του ενδιαφερόμενου. Έτσι δεν είναι. Και αυτό είναι κρίσιμο. Αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο κρίσιμο. Είναι και το πολύτιμότερο ευεργέτημα τη ασφάλεια πιστώσεων. Εγώ το ορίζω ω προφύλαξη, ω πρόληψη. Ο άξιο ασφαλιστή πιστώσεων δεν αποζημιώνει. Μπορεί να ακούγεται λίγο παράξενο αυτό, αλλά έτσι είναι. Προλαμβάνει την ζημία. Που σημαίνει ότι, όπω πολύ σωστά ανέφερε, όταν εμεί αξιολογούμε, στο παράδειγμα με τη Γερμανία, τον οφειλέτη του Έλληνα εξαγωγέα, στον οποίο θέλει να πουλήσει και να ασφαλιστεί, τότε εμεί ελέγχουμε το αξιόχρεο του οφειλέτη αυτού. Πώ το κάνουμε αυτό, με οικονομικά στοιχεία τα οποία συλλέγουμε και με εμπειρικά στοιχεία τα οποία έχουμε από την αγορά και αξιολογούμε τον πελάτη αυτόν. Και τελικά τον ασφαλίζουμε δίδοντά του ένα πιστοτικό όριο. Μάλιστα. Τότε η δουλειά μα ξεκινάει, δεν τελειώνει. Γιατί αυτό ο οφειλέτη, αυτή η εταιρεία στη Γερμανία, μπαίνει σε μια τεράστια, όπω ανέφερε σωστά, βάσει δεδομένων που έχουμε εμεί στην Ατράντιου που αποτελείται από 200 εκατομμύρια επιχειρήσεις παγκοσμίω, των οποίων το αξιόχρεο συχνά πυκνά επικαιροποιούμε με την τεχνολογία που έχουμε. Άρα, σα καλώ, σας καλώ όλους να σκεφτείτε την ασφάλιση πιστώσεων ως μια τεράστια βιομηχανία επικαιροποίηση πληροφοριών. Mm. Και αν μέσα σε αυτή τη διαδικασία αφουγκραστούμε ότι ένας οφιλέτης, ένας πελάτης δεν πηγαίνει καλά ή υπάρχει αυτό που λέμε επίταση εμπορικού κινδύνου, τότε ενημερώνουν τον πελάτη του, τον προμηθευτή του, να μειώσει τις πωλήσει του το, πούμε. και να... την έκθεσή του άρα ή ακόμα, και να απομακρυνθεί από εκεί, mm. άρα να αποφύγει τις κακοτοπιές και τις αποκοινώσεις. Τα δεδομένα άλλωστε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην τρέχουσα εποχή. Ε, προτείνουμε τώρα κύριε Τζέι να ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η Ατράντιους είναι market leader στον συγκεκριμένο κλάδο, δραστηριοποιήστε ούτως ή 25 χρόνια. Και επειδή είμαστε σε εποχή που όλα αλλάζουν, θα θέλαμε να μας δώσετε την κουλτούρα της δικής σας εταιρείας. Πλέον η συλλογική δουλειά, η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει και οι νέοι leaders αυτό το έχουν αντιληφθεί και το προωθούν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σωστά. Φέτος γιορτάζουμε τα 25 χρόνια της Ατράντιου στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχουμε καθιερωθεί ως market leader στην αγορά τα τελευταία εννέα χρόνια και η επιτυχία αυτή, όπως σωστά λέτε, δεν είναι ενός ε, στελέχους, είναι μια ομαδική δουλειά. Ε, ο leader της ομάδας αυτής και ο κάθε leader ομάδας στελεχών οφείλει να εμπνέει την ομάδα αυτή και να δίνει το παράδειγμα και να εμπνέει και να μοιράζεται μαζί τους το όραμα που έχει για την εταιρεία αυτή. Εξάλλου, όπω όλοι ξέρουμε, η εταιρεία είναι μια ομάδα ανθρώπων με κοινή ατζέντα και με κοινό όραμα. Ομολογώ ότι εάν δεν είχαμε μια εμπνευσμένη ομάδα στην Ατράντιου, δεν θα είχαμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Και όπω επειδή αναφέρατε, η ομάδα συνεχώ ανανεώνεται και εναλλάσσεται. Η ομάδα μα αποτελείται από νέα αστέρια, από νέα ταλέντα, με όραμα και με καταπληκτικό, με καταπληκτικό ήτσι, κουλτούρα, η οποία σε μαζί με τους παλιούς, με την εμπειρία που έχουμε οι παλιοί, έχουν αποτελέσει και έχουν κάνει μια πολύ καλή μαγιά. Να σας ρωτήσω, οι άνθρωποι, οι νέοι οποίοι μπαίνουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, μέσα στην αρένα της ασφάλισης, ε, φέρνουν, έχουν να καταθέσουν κάτι καινούριο σε skills και σε ταλέντα από αυτό που είχαν να καταθέσουν οι παλιότεροι. Αναμφίβολα είναι πολύ πιο καταρτισμένοι. Έχουν, είναι τεχνοκράτες, λέγονται στην Αντράντιους, έχουμε αυστηρά κριτήρια επιλογής. Ε, είναι, όλοι έχουν κάνει μεταπτυχιακά σε κάποιο κλάδο σχετικό, είναι τεχνοκράτε. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο το ακαδημαϊκό κομμάτι το οποίο μα ενδιαφέρει, είναι και εκείνο τη προσωπικότητα. Mm. Γιατί για να δέσει στην ομάδα χρειάζεται προσωπικότητα, και αυτό θα ξαναπάω πίσω στον leader, όπω το χαρακτηρίσατε. Πρέπει πάντα ο leader να κάνει ένα βήμα πίσω και να αφήνει τους, τους συναδέλφους του συναδέλφου του, του καινούριου, να πάρουν. Τα, τα ενία. Και είναι και πολύ όμορφο και εγωιτευτικό να βλέπει κάποιο ότι εξελίσσονται σε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενε μερικά στελέχη του. Άρα, λοιπόν, κύριε Τζή καταλαβαίνουμε ότι οι ομάδε ηγεσία που πλέον πετυχαίνουν δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του υψηλού εγωισμού που χαρακτηρίζει ε, ε, τι ηγεσίες πριν από 20-30 χρόνια. Η ηγεσία είναι κάτι που δεν μαθαίνεται. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο ηγεσία παρόλο που υπάρχουν management uh, trainings, φόρα, tutorials Tutorials και ακόμα και courses στα πανεπιστήμια, τα καλύτερα πανεπιστήμια. Από την μικρή μου εμπειρία των 25 ετών, ε, καταθέτω ότι αυτό μαθαίνεται on the job. Είναι κάτι το οποίο μαθαίνεις ακόμα και με λάθη. Είναι ένα trials and errors, όπως συνηθίζω να λέω, παιχνίδι το οποίο πολλές φορές κάνει λάθη, αλλά πρέπει όμως να κάνεις ένα βήμα πίσω, να είσαι με τον εαυτό σου ειλικρινής, να παραδέξεις τα λάθη σου, να μαθαίνεις από τους άλλους και πάνω απ' όλα να μαθαίνεις να ακούς. Ναι, ναι, να μαθαίνεις να ακούς αξία. και να μαθαίνεις συνέχεια. Είναι ένα παιχνίδι, ένα, ένα task που πρέπει συνεχώς να μαθαίνεις και με τον εαυτό σου, να είσαι έτοιμος. Ε, τώρα, ε, αν... Ε... Γνωρίζω καλά. Είστε από την αρχή της ατράντιου στην Ελλάδα, που όπως είπε και η Μαρία κλίνεται 25 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας. Εσείς είστε από την αρχή εκεί, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Οι, 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 οι σημαντικότερες εμπειρίες σε αυτή την πορεία των 25 χρόνων, ποιες θα λέγατε ότι είναι. Πολύ... Περιεκτική ερώτηση. Είμαι πράγματι από τις πρώτες ώρες της Ατράδιους στην Ελλάδα και είναι και για μένα σημαδιακή αυτή η ημερομηνία των 25 ετών. Οι δυσκολίες, οι εμπειρίες που... Γι' αυτό είπα εμπειρία δεν θέλω να το βάλω που... παρήτερα, με αρνητικό πρόσωπο. Πάντα, γιατί ακόμα και η κάθε δυσκολία καταλήγει να είναι θετική μετά από καιρό, ναι, όταν ναι. την αποτιμάς. Ε, αν μπορώ να πω το πιο πολύτιμο που έχω συλλέξει από όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε ως ένα πείραμα. Ξεκίνησε ένα πείραμα ομολογώ, διότι το 1997 που έψαχνα για δουλειά, το ακαδημαϊκό μου, το ακαδημαϊκό μου background ήταν, το οποίο είναι μαθηματικός, είμαι μαθηματικός και έχω σπουδάσει και ασφαλιστικά μαθηματικά, ε, ήταν σε εταιρεία ασφάλισης ζωής. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό ένα, ως ένα πείραμα και τελικά πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να απαντήσω στην ερώτηση, το πολυτιμότερο από αυτό το ταξίδι ήταν ότι έχω συναστραφεί με εκατοντάδες, μην πω παραπάνω, επιχειρηματίες, στελέχη, αξιόλογους mm. ανθρώπους, ε, οι οποίοι έχουν κάνει καταπληκτική διαδρομή, φοβέρες προσωπικότητες, ε, οι οποίοι με έκαναν ακόμα καλύτερο. Και μου διδάσκουν συνέχεια ότι στο ταξίδι αυτό πρέπει πάντα να μαθαίνεις. Mm. Άρα ο Γεράσιμος του 98 είναι τελείως διαφορετικός με αυτόν που βλέπετε τώρα. Είμαι γεμάτος εμπειρίες και ανυπομονώ για το μέλλον. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα soft skills, για τα οποία yeah. πάρα πολλέ λόγος γίνεται. Ε, πόση μεγάλη βαρύτητα δίνετε εσείς σε αυτές τις δεξιότητες και αν θα θέλατε έτσι να, να μας πείτε με δύο λόγια τι εμπεριέχει και αυτή η έννοια, γιατί ίσως κάποιοι να μην την έχουν εμπεδώσει ακόμη. Soft skills ε, στη δουλειά, καταρχήν, είναι το να μπορεί κάποιο να είναι team player. Να μπορεί να μην μέρος, να θεωρείται μέρος στην ομάδα και να είναι δεκτικός στο να μαθαίνει. Η soft skill επίσης είναι το να είναι υπομονετικός και είναι κάτι που θα συνιστούσα στους νέους που θα θέλουν να μπουν στην δουλειά αυτή και σε κάθε δουλειά. Θα πρέπει να είναι υπομονετικοί, θα πρέπει να έχουν όραμα, θα πρέπει να μην φοβούνται να κάνουν μεγάλα όνειρα, θα πρέπει να μην φοβούνται να ρωτούν, να εκθέτουν τον εαυτό τους, να πηγαίνουν ενάντια στους φόβους τους και σίγουρα να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Αυτά είναι τα soft skills, άρα υπομονή και προσαρμοστικότητα. Όταν κάποιος νέος έρχεται για να μπει στην ατράντιους, αν έπρεπε σε μια ζυγαριά να ζυγιστούν τα hard skills και τα soft skills, τα hard skills υπερισχύουν πολύ, σίγουρα υπερισχύουν φαντάζομαι, αλλά... Uh... Αποδεικνύεται ότι είναι μάλλον, κατά το αμερικανικό πρότυπο, ότι η επιτυχία σε κάθε θέση είναι 70% προσωπικότητα και 30% skills academic. Αντίστροφο, δηλαδή. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι σε hard skills, έχουν τρομερά τρομεροί τεχνοκράτες, όμως δεν κατάφεραν να ευδοκιμήσουν σε ομάδα, γιατί η ομάδα είναι, πλέον στην ομάδα που, που, που έχουμε, που έχουμε στις υπηρεσίες, όπως η ασφάλιση, είναι μια ομάδα που είναι, είναι people's job, είναι, είναι, είναι people's job, άρα συναναστρέφει με ανθρώπους yeah. και πρέπει συνεχώς να, να προσαρμόζεσαι. Κλείνοντας, να σας ρωτήσω και ποια είναι τα σχέδιά σας, εντός και ίσως και εκτός Ατράδιους. Για την ώρα τα σχέδιά μου είναι εντός Ατράδιους. Ε, τα 25 χρόνια του παρελθόντος με κάνουν πολύ αισιόδοξο και για τα επόμενα χρόνια. Ε, θέλουμε να αναπτύξουμε νέα προϊόντα. Στην Atradius έχουμε ήδη σχεδιάσει νέα κορυφαία προϊόντα για την ασφάλιση πιστώσεων που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας ακόμα πιο πολύ. Άρα το μέλλον είναι ακόμα καλύτερο. Κύριε Τζέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση, πάρα πολύ. η οποία είχε πολλές πτυχές και με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε και όλα όσα είχατε να μας πείτε για τα μαθήματα ηγεσίας. Σα Σας ευχαριστούμε να πούμε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι είστε μέσα στην έκδοση Leaders of the Greek Economy 2023. Όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει αυτή την έκδοση της ναυτεμπορικής για να βρει περισσότερα και για σας αλλά και για άλλους ηγέτες της ελληνικής οικονομίας με το πολύ σημαντικό παράδειγμα που έχουν να δώσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας πάλι. Να καλά. Ευχαριστώ.